κυρίες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα, αλλά και να κουβεντιάσουμε για τα μάτς που έρχονται. Υπάρχει ντέρμπι την Κυριακή στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Πριν να θυμηθούμε τα αποτελέσματα που είχαμε στο κύπελο Ελλάδος μεσοβδόμαδα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις τα πρώτα μάτς του πρώτου γύρου. Βόλος Όφη 2-0, Άρης Αστέρας Τρίπολης 2-0, ΠΑΟΚ ΑΕΛ 5-0, Πανετολικός Ολυμπιακός 0-3, ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης 2-0 και ΠΑΣ Γιάννα Ατρόμητος 2-2. Η Ρεβάν σε δύο εβδομάδες μετράνε κανονικά τα εκτός έδρας γκολ. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει Super League πρόγραμμα. Ξεκινάμε άμεσα. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΛ αύριο, Απόλλων Σμύρνης Άρης και Παναθηναϊκός Όφη το απόγευμα και την Κυριακή. Ατρόμητος Ολυμπιακός, Πανετολικός Λαμία, ΠΑΣ Γιάννα Βόλος και όπως είπαμε το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει 45, η ΑΕΚ έχει 36, ο ΠΑΟΚ 35, ο Άρης 33, ο Παναθηναϊκός 28, ο Αστέρας Τρίπολης 24, ο Ατρόμητος 21, ο Βόλος 20, Όφη 19, Απόλλωνος Σμύρνης 18, ΠΑΣ 15, Πανετολικός 11, η ΑΕΛ 8 και ο Ουραγός η Λαμία με 6 βαθμούς. Να καλησπέρισω τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, όλα καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, λίγα πράγματα μεσοβδόμαδα με το κύπελλο Ελλάδος. Είχε βόλυμη, είχε Αγγλία χθες το βράδυ. Είχε Αγγλία χθες, θα τα πούμε μετά για τα ρεζιλίκια της Λίβερπουλ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Πέρασε εύκολα με 0-3 από το Αγρίνιο, παρά το γεγονός πως Πέτρο Μαρτίνς χρησιμοποίησε αρκετές ρεζέρβες, αλλά ρεζέρβες πολυτελείας, όπως είχε πει και μία ψυχή κάποτε. Άρα αυτός κατάλαβε ή του είπαν, έκαναν εξετάσεις οι παίκτες, τους βρήκανε στα κόκκινα και έκανε ένα μεγάλο rotation, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι και ο άλλος προπονητής δεν τον ενδιέφερε καθόλου το κύπελο, έκανε και αυτός ένα ανάλογο rotation, έβαλε τον πάπ τον αριστερό στόπερ, έκανε κάτι άλλες αλχημίες, δεν τον ενδιέφερε. Οπότε του ήρθε βολικό. Ναι. Δηλαδή δεν ζωρίστηκε κιόλα. Να πει ότι οι άλλοι χτυπάγα παιχνίδια και τέτοια. Βέβαια δεν είναι μόνο η ξεκούραση που επιβάλλεται, ειδικά στην τρέχουσα σεζόν με την ιδιομορφία τη πανδημία που έχουμε μάτς κάθε 2-3 μέρες. Είναι και το γεγονός για τον Ολυμπιακό ότι έχοντας κοντά στους 30 ποδοσφαιριστές θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν χρόνο συμμετοχής και παιδιά που δεν παίζουν πολύ. Ας πούμε, είδαμε τον Αβραάμ. Είδαμε τον Κρίστινσον που τον είχαμε ξεχάσει ότι είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Τον Αντρούτσο το ίδιο ακριβώς. Μπροστά βέβαια είναι τέτοια η ποιότητα στο φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού που βλέπεις Τιάγκο Σίλβα, Μπρούμα, Βρουσά και Χασάν που θα μπορούσαν να είναι βασικοί αυτό το καρέ μπροστά σε οποιαδήποτε ομάδα. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Ελλάδα, ο Χασάν βρίσκει πατήματα, είναι προς προστασία του προπονητή του Ολυμπιακού που θα μπορούσε να πει εντάξει αφού μου έχει παρενέργειες με το κορονοϊό από τον πρόεδρο μου πάρει έναν άλλον. Το πίστευε και το δικαίωσε ο Χασάν. Δηλαδή το χρησιμοποιεί και σε άλλες εντάσεις. Μπορεί να του λέει ξέρω εγώ πες σε μικρότερο χώρο, μην βγαίνεις πολύ από την περιοχή, μην κάνεις πολλά χιλιόμετρα, διαχειρίσου το πιο. Έχει πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να. Αλλά είναι προς τιμή του προπονητή του Ολυμπιακού, ότι ο προς τιμή του, προς όφελός του και εστασί του. Ότι το ρώτησε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τι να κάνουμε, να το θέλω. Ναι. Εκεί ναι, ο Τιάγκο Σίλβα, ένα δεκάρι που έχει έρθει με περγαμηνές στη χώρα μας, αλλά στην παρούσα φάση είναι πίσω και από τον Φορτούνη και από τον Βαλμπουενά. Όταν παίζει και ο Φορτούνης και ο Βαλμπουένα στο 10. Πίσω δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Να κόβει πιο πολύ. Οπότε αν ήταν πιο καλός στα μαρκαρίσματα, μπορεί να παίρνει στην κούραση του μπουχαλάκι. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει. Ναι, ο Πέπε είναι για εκεί, αλλά ίσως από τους νεοφερμένους είναι αυτός που έχει δείξει λιγότερα από τους μεσοεπιθετικούς. Μπρούμα και Βρουσάη
Πολύ κόσμο Ολυμπιακός και στα εξτρέμ. Πολύ κόσμο. Ναι. Πολύ κόσμο που περιμένει. Δηλαδή έχει πολύ rotation μπορεί να κάνει εκεί και ποιοτικό rotation. Εντάξει, είναι Ρατζέλοβιτς και Μασούρας. Εντάξει, ο Μασούρας είναι μια κατηγορία μόνος του το παιδί. Γιατί... Και το Βαλμποένα. Ναι, πέντε. Όταν παίζει εκεί. Γιατί να παίξουμε αυτό δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγοι. Το οξύμορο είναι ότι κοιτάει εξτρέμ. Τώρα, δηλαδή ναι. Για τον Γενάρη. Μήπως αφήσει κανένα. Μήπως αφήσει κανέναν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα αφήσει κανέναν. Ναι. Ή... Γιατί έξι να παίζουν δύο είναι πολύ. Εντάξει, δεν είναι όλα καθαρό είμαι όμως εξτρέμ. Εγώ νομίζω ότι θέλει να έχει ένα καθαρό εξτρέμ για να έχει απέναντί του τον Μασούρα και να... ή όταν δεν παίζει ο Μασούρας να παίζει και ο Βαλμπουενά με το Φορτούνι στην ίδια δεκάδα που δεν τον βλέπουμε πολύ συχνά. Δηλαδή, για να καταλήξω, το καθαρό εξτρέμ το θέλει είτε παίζει με 4-2-3-1, δηλαδή είναι εκτός ο Μπουχαλάκης ή ο Καμαρά, είτε 4-3-3, αλλά έχοντας απέναντι στα δύσκολα μάτς τον Μασούρα. Ο Ολυμπιακός, όπως τον βλέπω, όταν παίζει μαζί ο Φορτούνης και ο μεγάλος ηλικία, Βαλμποένα, είναι σαν να πηγαίνουν δύο γκόμενες ωραίες, στο μπαρ και να φλερτάρει ας πούμε ο καλός ο κόμινος στη μία, ζηλεύει άλλη, έτσι ζηλεύει ο Φορτούνης τον άλλον. Δεν νιώθει καλά. Ναι. Ο Φορτούνης για να αποδώσει δεν πρέπει να παίζει για μένα. Ναι. Ο Βαλμποένα ή να παίζει ο ένας από τους δύο, δεν μπορεί να παίζει. Ενώ ο Βαλμποένα δεν έχει τέτοια κολλήματα. Ο Φορτούνης έχει ένα ψυχισμό τέτοιο. Το βλέπεις ότι δεν μπορεί ρε παιδί μου, πώς το λένε. Το παράδειγμα που σου έβαλα προηγουμένως είναι το πιο είναι χαρακτηριστικό. Κωστή, να σου πω κάτι. Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ και μου κάνει εντύπωση που το λες. Γιατί βλέπεις χρόνια ποδόσφαιρο και σε μια απλή αντίληψη του παιχνιδιού ποιος ποιοτικός παίκτης δεν θέλει να έχει έναν δεύτερο ποιοτικό παίκτη για να μιλάνε μέσα στο γήπεδο με την μπάλα. Κατάλληλα να πω. Να βρίσκονται με ένα νεύμα ή με μια κίνηση. Αυτό τι γίνεται τώρα. Ο Βαλμποένα παίρνει μεγάλο χώρο στο γήπεδο κατοχή. Μπορεί να μπάλα να παίζεται δεξιά, θα το δει εκεί να δίνει βοήθεια. Μπορεί να παίζει την μπάλα στον άξονα να δίνει εκεί βοήθεια. Δηλαδή έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο, αλλά εκεί σε τακτική σκέψη. Δηλαδή μπορεί να παίζει, να το βλέπει να παίζει ελεύθερα, αλλά το παιχνίδι του Βαλμποένα στηρίζεται περισσότερο στο τουμπλάρισμα το επιθετικό του Ολυμπιακού. Πολλές φορές έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός από το Βαλμποένα φάσεις όπου η παρουσία του εκεί κάνει αριθμητική υπεροχή. Ναι. Μπορεί να το βάλει τον γκολ ο άλλος. Αυτός δεν έχει αυτό το κόμπλεξ. Απλά το βάλω εγώ τον γκολ. Είναι αυτό ακριβώς που λες Κώστα. Επειδή, ο άλλος είναι ενάρκησος. Επειδή έχει παίξει σε κορυφαίο επίπεδο, ο Βαλμποένα ξέρει ότι μπορεί να είναι ο ηγέτης της ομάδας χωρίς να χρειάζεται να κρατάει την μπάλα πολύ ο ίδιος. Ενώ ο Φορτούνης που έχει την ελληνική νοοτροπία κυρίως και ας έχει παίξει χρόνια στη Γερμανία, έτσι, πιστεύει ότι για να είσαι ο ηγέτης της ομάδας πρέπει να έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Είναι από τα Τρίκαλα ο ένας και ο άλλος είναι από την Ευρώπη. Ναι. Εγώ είμαι από την Τούμπα και το μυαλό μου φτάνει μέχρι το ξέιξου να πούμε. Το μυαλό του Φορτούνη, γιατί ο Φορτούνης τα προσόντα που έχει θα έπρεπε να κάνει πιο πολλά πράγματα. Πιστεύω εγώ. Ναι. Γιατί δεν του λείπει η ταχύτητα, δεν του λείπει η τρίπλα, δεν του λείπει το σουτ. Του λείπει το κεφάλι, εντάξει. Δεν μπορεί να είναι άριστος σε όλα. Αλλά αυτό που βρωμάει επαρχιωτήλα ρε παιδί μου, μπορεί να σου το πω. Έχει αυτά τα υπαρξιακά που έχουν οι γκόμενες. Καταλαβαίνω, δηλαδή καταλαβαίνω. Ο Φορτούνης έχει ψυχολογία γκόμενας δύσκολης. Ας σου πει γιατί κοίταξες την άλλη, η σερβιτόρα σου κλείσε το μπάτι, μπλέκεις. Καλά, εκεί τώρα θα μου πεις ποια γκόμενα είναι εύκολη, αλλά λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποιες φάσεις, λίγες είναι από το παιχνίδι. Από που είχαμε εβδομάδα στο κύπελο. Η πρώτη είναι μια ευκαιρία του Χασάν ύστερα από πάσα του Μπρούμα. Εδώ βλέπουμε πώς την κάνει βέβαια την κίνηση
Ωραίο Χασάν κάθετα, αλλά είναι αδύναμο το πλασέ. Επέλεξε ουσιαστικά να πλασάρει με το πόδι στον οποίο είχε και το βηματισμό, προσδοκώντας να ευνηδιάσει τον goalkeeper. Ήθελα να τον ευνηδιάσει, έτσι. Επίσης θα δούμε την ευκαιρία του Μπρούμα από πάντως πάσα. Δείχνει ο Χασάν ναι. ότι στο χώρο και σε μικρό χώρο κινείται και κάτω και με την μπάλα κάτω. Δεν είναι ο μπασκετμπολίστας ο... Όχι, ο κινείται κάτω. Σε μικρό χώρο εκεί, κινήσεις. Αλλά ναι. αυτό το κάνει, ναι. Ναι. Πάμε να δούμε... Καλές κινήσεις. Χώνεται, όταν το παίζουν και ζώνη, είναι έξυπνος, παρά τον μπόι του. Η γιαγιά μου έλεγε ουζούν μετά, αχμάκολουρ. Αλλά αυτός είναι μπόι πολύ. Έχει τακτικό μυαλό, του λείπει η ταχύτητα βέβαια. Αλλά στους κλειστούς χώρους, στη ζώνη, και κάτω μπορεί να σου κάνει και γκολ. Δεν σου κάνει το αλαραμπί, μπορεί να σου κάνει σε πρώτη εκτέλεση, αλλά είναι έξυπνος. Δηλαδή, παίζει και με το μυαλό του κανονικό, καλό IQ. Είναι γιατί έχει και το ένστικτο του center for γι' αυτό. Βέβαια. Πάμε με την ευκαιρία του Μπρούμα από πάσα του Τιάγκο Σίλβα. Επίσης έπαιξε πολύ, όπως βλέπουμε στο χώρο, ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε από το γεγονός πως είχε ψηλά τις γραμμές ο Δέλας. Ο Δέλας παρά το γεγονός ότι γαλουχήθηκε η μεγαλύτερη του επιτυχία με τον Ρεχάγκελ, ναι. δεν πήρε τένα, και ως ούτε μία, ένα σύστημα. Σήμερα έβλεπα, είχα ένα διάλειμμα, ένα 20 λεπτό, και έβλεπα πώς αντιμετώπισε τον Τσεχοσλοβάκο, τον Γκόλερ. Με man to man κοντύτερο, αλλά ναι. το Δέλα κοντά σε κάτι ντουμπλαρίσματα ασύλληπτα. Που τα βλέπεις, τα ξαναβλέπεις και τα λοιπά. Ούτε ένα δεν έχει πάρει ο Δέλας. Ο Δέλας μπορεί να παίξει. Ο Καψής έπαιζε το Κωστή. Ναι, και να φάει κόντρα στην πλάτη του, όπως έγινε στο πρωτάθλημα, αντί να παίξει αυτός αυτό το σχέδιο, του το κάνει ο άλλος, με καλύτερη ομάδα. Με τον Κόλερ πάντως, επειδή ήμουν μέσα, ήταν ο Καψής νομίζω. Ο Καψής με ένα 80, αλλά ήταν. Λέμε γιατί ρε παιδί μου. Ήταν σε λόγο ο Δέλας, ήταν στο 1,5 μέτρο, του έπαιρνε το χώρο και κάτω ένας, ψηλά ο άλλος, γιατί ο Κόλερ δεν ήταν μόνο ψηλά. Ήταν παρά τον πόδι του και αυτός και χαμηλά. Καλός. Και τους έκλεισε με αυτό τους δύο, έκλεισε τους καλύτερο, τον καλύτερο και πιο επικίνδυνο παίκτη. Αυτά ο Δέλας. Αυτά ο Ρεχάγκελ τα τρίκ τα έκανε. Δεν πήρε τίποτα. Έτσι και με τη Γαλλία θυμίζω με τον Γιούρκα πάνω στον Ανρί. Και λοιπά και λοιπά. Ναι, λοιπόν... αλλά αυτά ο Δέλας δεν τα πήρε. Είναι μοντέρνος, που έλεγε και ο Αλέφαντος. Ναι. Φάει μοντέρνο, για να σε κάνω πράγμα. Πάμε να δούμε το γκολ του Βρουσά, ύστερα από την κίνηση του Χασάν, για να ολοκληρώσουμε τις φάσεις από το μάτς στο Αγρίνιο. Εδώ θα δούμε την εξέλιξη της φάσης. Πώς θα πάρει το rebound. Ο Βρουσά, ο οποίος κινήθηκε εδώ σε θέση δεύτερου φορ ή... αυτό που θέλουν όλοι οι προπονητές, το αριστερό σου εξτρέμ όταν η μπάλα είναι στην επίθεση κλείνει από μέσα. Απέναντι να κλείσει σε θέση φορ, έτσι. Οπωσδήποτε, η κίνηση κανόνας είναι. Επίσης είναι ωραίο στη φάση αυτή, αν την ξαναδούμε άλλη μια φορά, Γιώργο, εγώ θα πω ότι εδώ Χασάν μου θύμισε Μήτρογλου στον τρόπο με τον οποίο με μία κίνηση, ναι, με μία κίνηση ξεμαρκάρεται. Εδώ βλέπουμε πώς κοντοστέκεται και φεύγει μπροστά στην μπάλα. Κάνει το αυτό που λέγεται επιθετικό βάθος σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Ο στόπερ κοιτάει την μπάλα, χάνει την επαφή με τον παίκτη και σε μια κίνηση αστραπιαία δημιουργείται ένας χώρος 4-5 μέτρα όπου είναι και αυτός ο χώρος που χρειάζεται για να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Είναι γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο επιθετικός πάει αυτός στην μπάλα και δεν περιμένει την μπάλα να έρθει σε αυτόν. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Για Ολυμπιακό υπάρχει και μεταγραφολογία. Δύο φαίνεται στην παρούσα φάση να είναι οι επικρατέστεροι για τη θέση του εξτρέμ. Τον ένα τον ακούσαμε και μεσοβδόμαδα. Είναι ο Πολωνός ο Γκροζίτσκι με θητεία στην Premier League. Όταν είναι μεγάλο όνομα. Όταν ήταν η Χάλ στην Premier League και τώρα στη West Bromwich. Είναι πολύ δυναμικός παίκτης. Πολλά γκολ βάζει. Βάζει πολλά γκολ. Έχει και στημένες φάσεις και είναι και πολύ κινητικός. Καλά πόδια, ταχύτητα. Mm-hmm. Πώς θα έρθει αυτός, πόσο χρόνο είναι. Το πόσο χρόνο είναι πρέπει να φαίνεται στην κάρτα, αλλά τώρα... Με τα δυο. Είναι 32. Είναι 32. Είναι στην ηλικία που αρέσει στον Ολυμπιακό να κάνει μεταγραφές. Εντάξει. Λοιπόν, δεν το λέω ειρωνικά αυτό. Το λέω ότι θέλει να πάρει έτοιμους παίκτες.
Είναι καλός παίκτης. Μόνο τη... πέρσι δεν είχε. Φέτος είναι. Πέρσι. Δεν είχε γεμάτη χρόνια, είχε λίγα γκολ. Όλο το άλλο το βιογραφικό, ναι, από το 11 και μετά είναι για εξτρέμ, έχει καλά γκολ. Και ο άλλος είναι ο Ζωάο Βίκτορ της Βόλσμπουργκ, ο οποίος φέτος έχει χάσει τη φανέλα βασικού από τους λύκους και παίζει και αυτός δυνατά το συμβόλαιο, τελειώνει το 23, αλλά επειδή δεν έχει πολλές συμμετοχές φέτος, θέλει να αλλάξει παραστάσεις. Παίζει πολύ ανοιχτά και αυτή και οι αντίπαλοι. Βέβαια, αυτός είναι στα 26 του, έτσι. Ξέρεις γιατί. Αυτοί παίζουν, βλέπω γερμανικό πρωτάθλημα. Τετράδα άμυνας, 30 μέτρα απόσταση, σε ζώνη. Η επόμενη γραμμή στα 17, 20, 30 μέτρα, 25 μέτρα. Είναι πολύ αραιά. Ναι. Δηλαδή, αυτός άμα έχει κάνει λίγα εκεί και δει τώρα καλά χειμένα η τετράδα του να στα 17 μέτρα, η εξτρέμ να είναι μπακ και πού να περάσει. Αυτός έμαθε αλλιώς. Εγώ δεν θα έπαιρνα μεσαίου βεληνικούς εξτρέμ από εκεί παίξει Bundesliga. Δεν θα τον έπαιρνα εδώ. Μάλιστα. Βέβαια αυτό είναι στα 26 του, έτσι. Καλύτερη ηλικία, αλλά εγώ προτιμάω τον άλλον. Ωραία, τον Γκροζίνσκι. Να δούμε δύο πιθανές εντεκάδες, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Εδώ βλέπουμε το ένα σενάριο που θέλει Μπουχαλάκη να επιστρέφει στην εντεκάδα δίπλα στον Εμβιλά, τον Καμαρά να προωθείται, τον Φορτούνη στο ένα άκρο για να χωρέσει την εντεκάδα, τον Μπρούμα από την άλλη. Το πιθανότερο είναι βέβαια να είναι διαφορετικά από αυτό που βλέπουμε, δηλαδή να ξεκινήσει αριστερά ο Φορτούνης και δεξιά ο Μπρούμα. Ποιος έχει καλύτερα μέτρα, ο Ραφίνια ή ο Χολέβας? Ποιος έχει καλύτερα μέτρα? Παίρνει πιο πολλά. Ο Χολέβας, δεν παίρνει, ο Χολέβας. Εκεί αριστερά θα παίξει. Ναι. Δεν τον βάλει, αν τον βάλει εκεί στο Ραφίνια, θα έχει προβλήματα. Γιατί θα έχει προβλήματα? Γιατί ο Ραφίνια είναι που είναι στο ενασμένα του χάνει. Άμα έχει μπροστά του το Φορτούνι, πρέπει να πέφτει ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης είναι άγκυρα του Τιτανικού. Πλαϊνά βήματα δεν έχει. Όχι, όχι. Ο Μπουχαλάκης νομίζω ότι βασικός στον Ολυμπιακό είναι για αυτόν τον λόγο. Ότι μπορεί να κάνει την εκάλυψη. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε εγώ, από ό,τι η κάρτα που βλέπουμε, πιστεύω θα είναι σε αριστερά ο Μπουχαλάκης, σε αριστερά και ο Φορτούνης. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Μπουχαλάκης φυλάει και τα. Και τις πλάτες του Φορτούνη και τα ανεβάσματα του Χολέβας. Ο Μπουχαλάκης δεν είναι για να το βάζεις πολύ μεγάλους περιπάτους να κάνει. Μπορεί να χάσει το σκύλο στον δρόμο και να ψάξεις να βρεις τη ζωοφιλική που πήγε ο σκύλος. Ο Μπουχαλάκης δηλαδή, και τι είναι αριστεροπόδαρος, ναι. Το φαντάζεις τον Μπουχαλάκη να καλύψει τον Ραφίνια με τον ζαβό το πόδι, σαν τον κάβουρα μέχρι να γυρίσει. Θα έχει προβλήματα. Μα γι' αυτό λέω ότι στο γράφημα που βλέπουμε πιστεύω θα είναι αριστερά, ναι, και ο Μπουχαλάκης, ναι, και ο Φορτούνης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, να δούμε και το άλλο σενάριο. Αφού νομίζω έχουμε άλλη μία πιθανή εντεκάδα με το Φορτούνη δεκάρι, το Μασούρα. Επίσης εδώ πιστεύω θα είναι Μπρούμα δεξιά, Μασούρα αριστερά. Εμβιλά, Καμαρά, Ρέαμτσουκ. Αυτό πιο επιθετικό είναι. Ναι. Πιο θέαμα έχει. Αλλά εκεί βάζει προβλήματα στο χώρο, στην αντεπίθεση. Εκεί αν φύγει, έχει γρήγορους 2-3 ο Μανούσος στην ταχύτητα, να χτυπήσει τον μπάκι το σεμέδο, να ανεβούν πολύ ψηλά. Εγώ νομίζω ότι θα βάλει τριάδα Εμβιλά, Καμαρά, Μπουχαλάκη, μόνο και μόνο για το λόγο που είπες, για να μην φτάνει εύκολα η μπάλα έξω από την περιοχή. Το εκεί πάει που, για ένα μηδέν ο Μάγκας. Εκεί που Μπά και Σεμέδο έχουν προβλήματα δεδομένα, έτσι, με την μπάλα κάτω. Είδε λίγο, του έκανε φροντιστήριο λίγο ο της ΑΕΚ. Όχι, μένες. Γιατί είναι ανοιχτό, για ποιο λόγο. 10 βαθμούς πάνω είμαι, το κάνω 0-0, θέλει ένα 20 λεπτό, παίρνω και ένα ρίσκο και ένα στημένο. Στημένα έχω καλά. Εντάξει, δεν θα ανοιχτεί. Εγώ πιστεύω το πρώτο σενάριο θα κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό για να προχωρήσω ερωτήσεις του Κωστή ή θα συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ. Ωραία. Πάμε να στείλουμε διαφημιστικό για όσους φίλους βλέπουν μέσω της συχνότητας του ΑΡΤ.
Και εμείς συνεχίζουμε κανονικά τη ροή για όσους φίλους μας βλέπουν μέσω του YouTube με τις ερωτήσεις σας που έχουν έρθει και είναι ήδη πολλές. Λοιπόν, ξεκινάω. Ο Ραπτόπουλος οριόταν ότι δεν θα δώσει λεφτά ο Καρυπίδης. Τώρα που παίρνουμε Μήτρογλου, τι λέει ο Τζίμης? Ότι την πάντησα με τον Μήτρογλου γιατί ο Άρης δίνει 1.000.000 για 1,5 χρόνο. Επίσης, οι πληροφορίες λέγανε ότι ο Μήτρογλου δεν θα μπορούσε να τα βρει με την ομάδα του γιατί δεν το γουστάρουν και πολλά τα λεφτά. Τελικά ο μάνατζερ έκανε τη δουλειά. Πιστεύω ότι ο Φορτούνης είναι μια πολύ καλή μεταγραφή γιατί με τον Μάνο και τον άλλον δεν έβγαινε. Αρκεί να μην είναι μπερμπάντο. Ξέρω πολύ καλά ότι ο Φορτούνης είναι τεμπέλχανας. Ο Μήτρογλου είναι τεμπέλχανας. Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν μπει σε ρυθμούς γρήγορους και αργήσει να μπει στην ομάδα, αλλά και σπιτό στην περιοχή, θα δημιουργήσει πολλές καταστάσεις. Βέβαια, δευτερόλεπτα, ο Τσιόλης μας είπε ότι πρέπει να αλλάξει ο Άρης όλο το στυλ παιχνιδιού, να ανέβει πιο ψηλά, οι άμυνες να γίνονται πιο ψηλά, γιατί δεν μπορεί πλέον να παίξει γρήγορα με τον χώρο. Πρέπει να είναι πιο κατακτητικός. Θα αλλάξει ο Άρης. Mm-hmm. Θα αλλάξει. Για να παίξει για το center forward, πρέπει να αλλάξει. Ναι, και θα το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω που λες. Το αλλάξει. Στο μυαλό μου δεν πάνε αλλαγές στα extreme, αλλά κυρίως στα half, έτσι. Στα half. Θα πρέπει δηλαδή ο Τζέκο και ο Ματίγια ή ο Σάσα ή ο Κάτσε. Ο Τζέκο σίγουρα όχι, αλλά ο Ματίγια πρέπει να ανέβει πιο ψηλά. Η τετράδα του Άρη να μην κάνει άμυνα στη γραμμή της περιοχής, να ανέβει 15 μέτρα πιο ψηλά. Θα έχει πιθανόν, θα θέλει μεγαλύτερες ταχύτητες στις επιστροφές. Ναι. Θα αλλάξει η δομή του Άρη με center for που θα παίζει η ομάδα για αυτόν. Πάντως εγώ θα ήθελα να δω, αν και πιστεύουμε το Μάτζιο είναι λίγο δύσκολο, ένα 4-4-2 με Σίλβα και Μήτρογλου μπροστά. Γιατί πιστεύω ότι ο Μήτρογλου εκτός από τον γκολ, με τις απαλλαγές που έχει και το κορμί του, θα δίνει και το περιθώριο και στους ακριανούς εφόσον πατάνε περιοχή να κάνουν γκολ. Ο Άρης ακριβώς αυτό έχει τη δυνατότητα να βγάλει τις πίσω γραμμή των χαφ ψηλά για να μην αναγκάσει τον Μήτρογλου να παίξει σε μεγάλο χώρο. Αν κατορθώσει ο Άρης και βάλει μέσα στο κουτί τον Μήτρογλου και δεν χρειαστεί ο Μήτρογλου να κάνει μεγάλες κινήσεις, να είναι και έξω από την περιοχή, θα πάρει από τον Μήτρογλου και οπωσδήποτε και ψηλά στο κεφάλι θα δημιουργήσει θέματα. Και είναι μεγάλη μεταγραφή όπως και να είναι το ζήτημα. Ναι. Είναι μια μεταγραφή που ο Άρης διαχρονικά έχει πρόβλημα στο center for. Πάντα. Από παιδί τον θυμάμαι με μεγάλα προβλήματα. Και υποτυπώδης να είναι καλά ο Μήτρογλου, όχι μεγάλες φόρμες κτλ. Θα δημιουργήσει θέματα. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς είδαμε και στην κάρτα τους αριθμούς του Μήτρογλου στο σύνολο της καριέρας του. Συνεχίζουμε, ο Σωτήρης. Έχει αποκαλέσει βαρύ και παλέμαχο τον Μήτρογλου. Τώρα άλλαξε γνώμη ο Ραπτόπουλος? Κοίτα, τεμπέλη το λέω, δεν το λέω. Ακριβώς η ανάλυση είναι αυτή. Ο Μήτρογλου τεμπέλης. Τεμπελόσκυλο είναι, σαν τον Ροζούλη ένα πράγμα. Αλλά από την άλλη μεριά είναι χαρισματικός ποδοσφαιριστής. Είναι, ξέρεις κάτι, δεν μ' αρέσει η Θεσσαλονίκη να έρχονται παίχτες τύπου Μήτρογλου, παιχταράδες τύπου Μπερμπάντοφ και να το παίξουν και να είναι παλέμαχοι. Ναι. Εγώ δεν το δέχομαι. Να το παίζουν φίρμες. Έχουμε επιστρέψει η ροή την κανονική και για τους φίλους που μας βλέπουν μέσω του ΑΡΤ. Τηλεοπτικά εννοώ. Ο Σέλιος θέλει τη γνώμη σου για τον Κρμέτσικ, τον φόρ του ΠΑΟΚ. Για τον Φαλακρό. Ναι. Πολύ πιο γρήγορος από τους δύο άλλους. Δεν ξέρει μεγάλη μπάλα, αλλά μπορεί να βγει από την περιοχή και να γίνει και συσταδόρος σε μικρό χώρο. Mm-hmm. Παίζει με τα χέρια. Παίζει ξύλο, θυμίζει λίγο τον Καβάνι με το center back, όταν παίζει ξύλο με το Σεμέδο και τέτοια. Παίζει πλάτη και έχει καλή επαφή, καλή τοποθέτηση και πρώτη εκτέλεση. Ναι. Πιστεύω θα πάρει ο ΠΑΟΚ αρκετά από αυτό φέτος. Λοιπόν, ακούστηκε ότι ο Τζόλης έχει πρόταση από Γερμανία, αν ισχύει και ποιος είναι ο μάνατζέρ του, ρωτάει ο Νίκος. Πάμε πάλι. Ακούστηκε ότι ο Τζόλης έχει πρόταση από Γερμανία, αν ισχύει και ποιος είναι ο μάνατζέρ του. Δεν είναι ακόμα ο Κουτσολιάκος.
Και αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι όχι ακόμα, όχι ακόμα, ο Τζόλης όμως βελτιώνει τις όποιες αδυναμίες. Έχει κάνει αυτή την εβδομάδα, μόνο έχω μάθει, 200 επαφές με τη μπάλα, με το κεφάλι, γιατί εκεί είναι αδύναμος. Mm-hmm. Σημαίνει ο άνθρωπος δουλεύει και δεν τρελάθηκε από την γρήγορη, την γρήγορη άνοδο του στο ποδοσφαιρικό κομματιστήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μένιος με ρωτάει άποψη για τον Ζώο Βίκτορ που θέλει ο Ολυμπιακός. Είδαμε την κάρτα νωρίτερα, είναι σε καλή ηλικία, αλλά θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Κωστής, ότι η Bundesliga είναι και πρωτάθλημα το οποίο από τη φύση του ευνοεί τα εξτρέμ. Γιάννη, άποψη για Βρουσάη, αν ο Σισέ θα πουληθεί. Τον Βρουσάη το θεωρώ πολύ καλό εξτρέμ, σύγχρονο. Του έκανε πολύ καλό που πήγε και έπαιξε στην Ολλανδία τακτικά. Αν ο Σισέ πουληθεί, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει, γιατί τον περιμένει αρκετά χρόνια. Δεν έχω δει κάποια βελτίωση τακτικά στον Σισέ. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θέλει που θα πάρει το Γούτα. Ναι. Και ο Ολυμπιακός γράφτηκε για τον Παπασταθόπουλο. Εντάξει, ο Γούτας πιο νέο παιδί, μπορεί να βελτιωθεί. Εγώ τον Παπασταθόπουλο έτσι αργό και γέρο δεν τον έπαιρνα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν τον φορτωνόμουν. Ναι. Καλά, αργός και γέρος, άλλο Ολυμπιακός, άλλο Άρσεναλ. Και ας απέκλεισε ο Ολυμπιακός στην Άρσεναλ, ενώ άλλο Premier League και άλλο ελληνικό πρωτάθλημα. Σίγουρα, ναι. Αλλά το ότι είναι ανενεργός περίπου ένα χρόνο είναι αγκάθι. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει γιατί τόση ειρωνία για τον Ολυμπιακό ο Ραπτόπουλος στο ραδιόφωνο. Καμία ειρωνία. Μάλιστα. Λάθος κάνει. Mm-hmm. Μπερδεύεται. Μήπως λέει για άλλους εδώ πέρα. Μάλλον. Γιατί. Εγώ από αυτή την εβδομάδα είπα εδώ και ένα μήνα ο Ολυμπιακός είναι ντεφόρμε βιολογικά. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να του κάνει πρέσινγκ ένα ημίχρονο το δεύτερο και να μην το σπάει μία φορά. Αν αυτό το θεωρεί η ειρωνία που παλικάρει, ο Γιάννης με ρωτάει. Γενικότερα δεν είμαι ειρωνικός. Είμαι. Μπορεί να έχει καυστικός, καυστικός. Ναι. Καυστικός. Μερικές φορές και απόλυτος. Εντάξει. Τι έπαθε η Λίβερπουλ, αν θα φύγει πρώτος ο Κλόπ ή ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα δεν θα φύγει. Και μάλιστα. Τώρα το μάτσε εγώ. Ναι. Καταρχήν ερωτεύτηκα το 4-4-2 της αντιπάλου. Της Μπέρνλι, δεν είχε δει ποτέ. Ναι, δεν την έχω δει. Είναι στυλ Ατλέτικο. Ναι, τέτοιο τρέξιμο, τέτοιο πρέσινγκ και δύο φορ, τέτοιες ταχύτητες για μεσαία ομάδα προς τα κάτω, έπαθα πλάκα. Ναι. Και με την Αστον Βίλα. Και η Αστον Βίλα μ' άρεσε. Ναι, η Αστον Βίλα έχει όμως και μεγαλύτερη ποιότητα μέσα. Έτσι. Έχει ένα γκρίλις, έχει και ποιότητα. Η Μπέρνλι είναι στρατιωτάκια. Αυτό. Η Μπέρνλι τόσο πειθαρχημένο 4-4-2 βρωμούσε Βρετανίλα. Βρωμούσε σε εισαγωγικά. Ναι. Όχι με την αρνητική. Είναι βέβαια και η Premier League τέτοια. Έτσι. Σου θυμίζω, Κώστα, ότι ένα διπλό έχει κάνει. Δεν έχω δει άλλη ομάδα να παίζει 4-4-2 έτσι σχέδιο στην Αγγλία. Ένα διπλό είχε κάνει η Μπέρνλι με την Arsenal στα κακά τη και τότε είχε βάλει αυτογκόλ ο Μπαμεγιάνγκ. Δηλαδή είχαν βάλει ένα γκολ σε 7 εκτός έδρας μάτς και βάλανε χθες το πέναλτι και κερδίσανε στο Άνφιλντ. Επίσης, όταν την είδα να τρέχει τόσο πολύ στο πρώτο ημίχρονο, χθες με τη Λίβερπουλ, πήρα στο λαιμό μου και ένα φίλο μου που ήθελε να παίξει άσο. Λέω εσύ, δεν θα αντέξει. Έχοντας στο μυαλό μου το εκείνο. Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτοί οι άλλοι ρυθμοί είναι, αντέχουν. Με δεν είναι, είναι Γιάννη, δεν ξέρω τι τρώνε αυτοί, τι πίνουν. Μιλάμε για ταχύτητες υπερβολικές. Και ο αναπληρωματικός ο μπακ που μπήκε ο αριστερός, τραυματίστηκε ο Τέιλορ, ο αριστερός μπακ της. Το ίδιο σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή και η ρεζέρβα σε έντονους ρυθμούς. Δηλαδή είχαμε άλλα δίδυμα. Ήταν ο Τσακίρης με τον μπακ τον ένα, τον Τέιλορ, και μετά μπήκε ο άλλος με τον Σαλάχ. Mm-hmm. Η ίδια καλή απόδοση. Ναι. Απίστευτο. Βλέπουμε το αρνητικό σερί της Λίβερπουλ, όπου δεν έχει σκοράρει στα τελευταία 4 παιχνίδια της. Αυτό σημαίνει για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια. Και έχασε και ένα αίτητο στο Άνφιλντ, 68 παιχνιδιών. Αν θυμάμαι καλά, έχασε το 61. Δεν μου λες, ο Ριτζί έπαιζε center for, έτσι. Ναι. Το βγάζει, πετάει τον Τσακίρι στα χαφ. Ναι. Στην πίσω Τσακίρι, γραμμή. Ναι. Και βάζει τον προς το Σαλάχ. Το Φιρμίνο. Ναι. Δεν μου λες, το Φιρμίνο τώρα. Το παίρνει μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε, στη Γερμανία. Έτσι, center for. Ναι. Όχι, κάνει τον Κλοπ. Είναι καθαρά επιλογή Κλοπ.
ο Κλοπ. Για να το εξυπηρετήσει το υπόλοιπο σύστημα, ένα 4-3-3, το οποίο βέβαια, ξέχωρα από το ότι ακούγεται δεξιά-αριστερά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου πάει σε αυτούς τους ρυθμούς το ίδιο σύστημα, οι ίδιοι παίκτες για τρίτη σεζόν, έτσι. Άκουα το Σωτηρακόπουλο, έλεγε, η μπακ της Λίβερπουλ για τον άλλον. Μα η Λίβερπουλ τι κάνει. Παίζουν οι μπακ φουλ. Ναι. Έβγαζε το Φιρμίνο σε ρόμβο σαν δεκάρι, τρεις κάλυψη, και έχωνε το Σαλάχ και τον άλλον το Μανέ, ανάμεσα στο στόπερ και τον μπακ, τον ένανε, ανάμεσα στο στόπερ και τον μπακ, τον άλλονε. Ναι, αλλά τώρα ο Ρόμπερτσον δεν πάει μέχρι εκεί, ο Άρνολντ δεν μπορεί. Ακριβώς. Χθες κατέγραψαν οι Άγγλοι τον Αλεξάντερ Άρνολντ ότι έκανε νέο αρνητικό ρεκόρ σεντρών, έτσι. Μα είναι καθαρά θέμα κούρασης. Δεν μπορεί να ξέχασει ο Άρνολντ να κάνει σέντρες. Απλά επειδή πλέον είναι σκασμένος, δεν μπορεί να συνδυάσει κούρσα με σέντρα. Ύστερα είναι και το άλλο. Η Λίβερπουλ, καμιά ομάδα στον κόσμο με αυτόν τον κορονοϊό, δεν μπορεί να επαναλάβει αυτό το pressing, το ανελαίτητο που έκανε. Η Χάφτης και οι 2-5 οι εξτρέμ στην πρώτη γραμμή της αντιπάλου ομάδας. Έβαλε ένα κάρο γκολ σε κλοπές σε αυτό το στυλ. Ακριβώς. Είναι κρίμα πάντως. Δεν μπορεί καμιά ομάδα. Πρέπει να πάρει γερό, δηλαδή πρέπει να πάρει από το Θεό, ξέρω εγώ, μέλη ειδικό να σου δώσει και να τρέχει. Δεν γίνεται. Βασιλικό πολιτό. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις. Ραπτόπουλε, ποιον θα προτιμούσες στην ομάδα σου, Βαλμπουενά ή Φορτούνη? Το Βαλμπουενά. Mm-hmm. Άποψη για Χιμένεθ, γιατί όλοι έκραζαν όταν τον έφερε ο Σοφοκλής. Ο Χιμένεθ είναι ένας ορθολογιστής. Λέει άσπρο αλεύρι, άσπρο ψωμί. Μαύρο αλεύρι, μαύρο ψωμί. Ωραία. Τι έχουμε εδώ? Τετράδα άμυνας μέτρια. Ωραία. Θα τους βγάλω μπροστά? Όχι. Τερματοφύλακας μέτριος. Θα έχω τις πέντε. Ωραία. Τι κάνω? Τρία χαφ. Οι εξτρέμου είναι νέοι. Νέοι. Θα τους βάλω να μαρκάρουν κιόλας, θα γίνουμε πέντε πίσω. Άρα λοιπόν φυλάω τον Μπακάκι, φυλάω τον Σβάρντα, φυλάω τον Τσικρίσκι και τον Λόπες που είναι μέτρη. Τι κάνω μετά? Όταν χρειαστώ ποιότητα, έτσι κι αλλιώς εγώ την ομάδα δεν την έφτιαξα, από τα τρία φορ θα παίζει ο ένας. Αλλά αυτό θα είναι και το τέλος του Χιμένεθ. Εάν δεν φάει το Γενάρη έναν από τους τρεις φορ να φάει, να πει δεν το θέλω, να φύγει ένας. Πρέπει να φύγει ένας. Διάλεξε ποιον να διώξεις. Δεν βγαίνει έτσι, θα του χαλάω στα αποδυτήρια και θα τον φάνε στο τέλος οι ίδιοι από την Κρίνια κτλ. Είναι λάθος του Μελισσανίδη να έχει τρία ποιοτικά φορ. Εγώ τον ένα το Γενάρη θα βρίσκα μια αφορμή να τον φάω, να τον διώξω. Τώρα, ποια ομάδα θα ανέβει Super League 2? Είδα την Πάτρα προχθές, ναι, με τα Τρίκαλα. Mm-hmm. Καλή ήταν για ένα ημίχρονο. Mm-hmm. Τα Τρίκαλα πολύ τακτική. Καλά, πολλολάρισα με τον Κλάους. Μέχρι περίπτωση να κάνει. Ο Λεβαδιακός μία του ύψους, μία του βάθους. Η Πάτρα νομίζω είναι μία. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Μιχάλης Ραπτόπουλε θεωρεί ότι στο μέλλον η Εθνική θα έχει εξτρέμ Τζόλι Μαχέρα. Ο Τζόλις, όποιος το βάλει εξτρέμ, είναι ανόητος. Ήδη ο Φάνσκι σε κάνα δύο παιχνίδια που έπαιξε. Είχε το Χατζηγιοβάνι, Χατζηθεοδωρίδης, ποιος είναι? Χατζηγιοβάνης. Εξτρέμ καλό, κανονικό, τον Παυλίδη. Είχε τον μπακ κάλυψη και ένα χαφ στον Τζόλι και του λέει του Τζόλι, εσύ θα παίζεις από τη γωνία της περιοχής μέσα. Ναι. Σαν να σε δεύτερο φόρ. Ναι. Όποιος είναι έξυπνος και το παίξει αυτό με τον Τζόλι, θα βάλει ο Τζόλις 20 γκολ και άλλες 10 assist και θα το πουλήσουν 20 εκατομμύρια στον μπακ. Μα τα πιο πολλά γκολ του Τζόλι θυμίζουν Ρόμπεν. Δηλαδή πλασές στην απέναντι γωνία, έτσι. Ναι, τώρα... αλλά Γιάννη, ξέρεις κάτι. Αν την πάρει την μπάλα από τη γραμμή μέχρι να την φέρει, θα τον κλείσουνε. Η μαγιά είναι να πάρεις μια μπακάρα, όχι τον Περέιρα που έχουν αυτοί εδώ πέρα, δική μας εδώ. Ο Περέιρα. Ούτε να έχει χαφ τον Καντουρί που 10 λεπτά τρέχει, 20 κάνει με το. Χαφάρα. Να τον βάλεις και να του πεις του Τζόλι, έχεις δύο, ένα μαντουιντή ρε παιδί μου, στυλ, και ένα καλό μπακ και θα ξεκινάς από τη γραμμή και πέρα. Ας τον άλλο τον εξτρέμ να σεντράρει. Mm. Και γι' αυτό το λόγο είναι πονηρός αυτός και λέει, σου λέει, εάν εγώ κάνω και περισσότερα γκολ με το κεφάλι από την άλλη μεριά να κοθώ, ό,τι βάλω, αντί για 15 εκατομμύρια, θα πάω 20. Γι' αυτό και στην κάρτα που θα δούμε τώρα σε full screen,
είναι τα στατιστικά του Τζόλι, ο οποίος είναι στους κορυφαίους σκόρερ του κόσμου την τρέχουσα σεζόν στην ηλικία του, έτσι, ηλικία δηλαδή κάτω των 20 ετών. Βλέπουμε εδώ σε 27 συμμετοχές 12 γκολ και 7 assist ο Τζόλι στην κορυφή 18 ετών, επαναλαμβάνω. Τώρα, πάμε τότε στον ΠΑΟΚ να δούμε κάποιες φάσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει εγώ τα highlights από την νίκη επί της Λάρισσας. Εντάξει, 5-0, με πολλά προβλήματα η Λάρισσα. Αλλά να δούμε τον γκολ του Τζόλι που μου λέει. Εγώ έκλεισα την τηλεόραση. Γιατί την έκλεισα? Καταρχήν ο άλλος εκεί, ο μπάρμαν, έχει βάλει 3-5-2 και έχει βάλει τον Καρανίκα εξτρέμ και έχει πάει τον Μπέρτο, τρίτο στόπερ, να φυλάει τον Τζόλι. Ο Φουκαράς ο Μπέρτος, τι Τζόλι να πιάσει εκεί? Είναι άλλες οι τακτικές που πρέπει να τον πιάσει. Παρά τα αυτά όμως, αυτός παίρνει την μπάλα στο δεύτερο γκολ, την κοντρολάρει με το δεξί, τριπλάρει, τη φέρνει στο αριστερό, ξανατριπλάρει και φτάνει στον τερματοφύλακα. Τον αφήνει, πέφτει, τον τριπλάρει και φτάνει με το κακό το πόδι. Που σημαίνει ότι είναι ένα γκολ το οποίο χρειάζεται πολλές αρετές, καλό κοντρόλ, έκρηξη στην τρίπλα με το ένα πόδι, τρίπλα με το άλλο πόδι το κακό και πλασέ με το κακό το πόδι. Θα μου πεις τη Λάρισα βρήκες? Ναι, αλλά η κίνηση έγινε. Θα μου πεις τον Μπέρτο και τους άλλους βρήκες? Ναι, αλλά η κίνηση έγινε. Ας πούμε, επίσης ο ΠΑΟΚ έχει βάλει και τον Ουάρντα. Δηλαδή έχει βελτιώσει πάρα πολύ την τετράδα του. Αν δεν ήταν και διεφορμέ ο Ζίβκοβιτς λίγο, ο άλλος ο εξτρέμ, θα ήταν φοβερός ο ΠΑΟΚ. Και ο Ουάρντα του δίνει. Και τι Ουάρντα? Όλοι αυτοί εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι για κλωτσιές. Γιατί είναι για κλωτσιές? Ο Ουάρντα το ρουφιανέψαν οι συμπαίκτες του. Ο περίγυρος λέγανε, ο Ουάρντα πάει με γυναίκες. Εντάξει, είναι ανώμαλος, πάει με γυναίκες ο Ουάρντα. Θέλετε να κάνει κερατάδες με άντρα να πάει? Δηλαδή, τι έκανε ο άνθρωπος? Λέει ο άλλος, έστειλε στην κόρη μου, λέει στο Facebook, πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? 15. Και εμένα είναι, λέω, 16. Φταίει, λέω, ο Ουάρντα που στέλνει στις κόρες μας, θα στείλει? Ή εμείς οι λακαμάδες που αφήνουμε ανήλικα στο Facebook να μπαίνουν? Λοιπόν, δεν φταίει ο... Μα γι' αυτό και στο περιβόητο TikTok τώρα θα κλείσουν λογαριασμοί 16 ετών και κάτω και εκεί θα έχουμε δράματα εμείς, να ξέρεις. Λοιπόν, καλά θα κάνουμε. Τώρα, ο Ουάρντα λοιπόν, Γιάννη, ναι, να δούμε λίγο σε full screen την κάρτα λίγο του ΠΑΟ και συνεχίζει. Έρχεται και γίνεται τρίτος και μαρκάρει. Μαρκάρει, χοντρά μαρκάρει. Για να καλύψει ότι ο Αλκαντουρί και ο Αγκούστο, ιδιαίτερα ο Αγκούστο, χαμηλά είναι χειρότερο στα μαρκαρίσματα από το χαρίσι του ατρωμί του. Και έρχεται το παλικάρι, μαρκάρι, την παίρνει, παίζει πλάτη, πασάρι, δεν κάνει λάθος με τα βήμα, τριπλάρι, σκοράρι και τι κάνει, πάει με γυναίκες. Ω, μεγάλο έγκλημα, ρε, ο Άρτα πάει με γυναίκες, κάνει καμάκι, λέει, σε γυναίκες. Αυτά βγαίνουν από τα αποδυτήρια του ΠΑΟ, από κλίκες, όπου τι, σου λέει, μας φάει τη θέση αυτός. Το βγάλουμε τρελό, τι είναι, είναι και λίγο αγαθιάρης αυτός, λιγόμυαλος. Δεν τα μετράει αυτά ο μάνατζερ του στον κόσμο και έτσι δημιουργήθηκε ότι ο Ουάρντα είναι τι είναι. Εγώ σε καμιά ομάδα τον Ουάρντα δεν τον είδα τακτικά να είναι απίθαρκος. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ποτέ σωστό, ούτε αυτό. Στον Ατρόμητο. Και βέβαια έχει όμως και το στυλ του ποδοσφαιριστή που εάν τον καλουπώσεις θα χάσεις. Ναι. Έτσι. Είναι αυτό που μου έλεγε ο Μιχαλίτσος με τον Καστίγιο. Ότι ο Καστίγιο τον βάζανε στον Άρη και Μάρκερ. Θύμωνο Καστίγιο. Έρχεται ο Μιχαλίτσος να σώσει τον Άρη. Το λέει τον Καστίγιο, εσύ είσαι παιχταράς, του λέει, θα παίξει center for. Δεν θέλω να μαρκάρεις. Ξέρεις τι έκανε ο Καστίγιο? Ο πρώτος που έκανε ο Άρης την μπάλα και πίεζε ήταν ο Καστίγιο. Γιατί? Γιατί του είπε άλλο σε παιχταράς. Μη μαρκάρεις, εσύ δεν θέλω. Όχι, κότς θα μαρκάρω. Το πήρε δηλαδή τον τρελό σε εισαγωγικά, αλλά από τον τρελό σε εισαγωγικά παίρνει πράγματα. Δηλαδή τι, θα βγάλουμε τον Ουάρντα στραβό, μια χαρά παιδί. Μάλιστα, πάμε να, δούμε, παιδί. Πάμε να δούμε λίγο τώρα κάποιες φάσεις από το παιχνίδι. Το 2-0 που πετυχαίνει ο Τζόλης ύστερα από την ασίστ του Αουγκούστο. Εδώ κοίτα τρίτο στόπερ, ναι. Πού είναι ο μπάκο δεξής? Πού σε αλέφατε να μας δεις? Κοίταξε ο δεξιά, είναι ο Μπέρτος, είναι τρίτο στόπερ. Εδώ, την παίρνει, οπ, πάρτινα. Πού να πάω δεξής? Έχει πάει εξτρέμ.
και αφήσει τον Τζόλι εκεί με τον Μπέρτο. Ο οποίος Μπέρτος, αν παλέψει με εμάς, θα μας δίνει. Αλλά να προλάβει τον Τζόλι, δύσκολο είναι. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάντως είχαμε και παρέμβαση, να ξέρεις, από τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Το μικρό, όχι το μεγάλο. Τι είπε. Ναι, διαφωνεί, λέει, μαζί σου, γιατί ο Τζόλις δεν έχει ύψος για να παίξει σεντερφόρ. Πρέπει να παίζει εξτρέμ. Να και η πρώτη διαφωνία ο Νέρ. Λοιπόν, συμφωνώ. Στο 1.79, εγώ δεν είπα να παίξει σεντερφόρ. Να παίξει σε συνθήκη σεντερφόρ. Το κατάλαβα, δηλαδή, ναι. Οι κινήσεις που θα κάνει από τα εξτρέμ να του δίνεται η δυνατότητα τακτικά να πατάει αλλά περισσότερο περιοχή. Αλλά είναι κοντός για σεντερφόρ, έχει δίκιο, είναι κάτω από 1.80. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το 3-0 με τον Κρίεμτσικ, ύστερα από ασίστ του Ζιβκοβιτς. Εδώ είναι η φάση. Ο νέος φορ του ΠΑΟΚ, βέβαια, εκεί θα πατήσει περιοχή, αλλά το ότι ξέρει και μπάλα φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο πάει πίσω το σώμα του για να μην του φύγει το πλασέ, έτσι. Εκεί που του είχε φύγει το ΑΚΠΟ. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί ο ΑΚΠΟ έμπαινε και λίγο σαν τάβρος. Λοιπόν, στο 5-0 θα δούμε το hat-trick του Τζόλι, ύστερα από την assist του Λάμπρου. Αλλά βέβαια είναι ήδη το σκορ μεγάλο και ήδη η ΑΕΛ έχει σκορπίσει. Κάνει με το κακό το πόδι. Αλλά είναι σημαντικό το ότι βρίσκει πλαϊνό δίχτυ με το κακό το πόδι. Κακό το πόδι. Ναι. Ενδεικτικό της, της πολύ καλής τεχνικής κατάρτισης που έχει ο ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, αυτά και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, 2-0 τον Απόλλωνα. Ήταν σε ένα site απολωνιστών, ναι, που έχω κάνει like και είμαι φίλος τους. Κάνανε μια πάρα πολύ πολιτισμένη κριτική στον Παράσχο, δεν τον κράξανε, ναι, αλλά σε παράπονο. Ότι ρε παιδάκι μου, σωθήκαμε. Ας μην βάζει τόσου πολλού αναπληρωματικού. Πάλεψε το λίγο παραπάνω. Βγάλανε ένα παράπονο με ευγένεια, έτσι. Ναι. Τώρα με ευγένεια, αλλά ακόμα και το παράπονο ως παράπονο στην ομάδα που κάνει 4 σερί διπλά και είναι εκεί που είναι στη βαθμολογία και παίζει και ωραία μπάλα. Είναι θάρρος, να πούμε. Και παίζει και ωραία μπάλα. Οπότε είναι αυτό, κατάλαβες. Μ' άρεσε πολύ ο Σιμάνς, τον οποίο όταν ήρθε, ναι, έκανε χειρονομίες ειρωνικές ότι μα τι διάλογο είναι αυτό. Χθες ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός και έχει και ενδιαφέρον αυτό το 4-3-3 του Χιμένεθ, που ακριβώς επειδή έχει αρκετά χαφ, του δίνει και την πολυτέλεια να δοκιμάζει συστήματα και πρόσωπα, έτσι. Αυτός τι κάνει όμως. Σου λέει τα τρία χαφ που κάνουν βαριά την ομάδα. Ναι. Άμα βάλω και το Λιβάγι αριστερά με τον σέντερφορ των άλλων, θα την κάνω πιο βαριά και από τη Δέσπο Διαμαντίδου να πούμε την ομάδα. Οπότε βάζει εξτρέμ γρήγορους και νέους, ναι, για να δημιουργήσει μια ταχύτητα. Και καλά κάνει. Σωστό. Αυτό φοβάται τον άξονα, μην του πέσουν, Γιάννη, πάνω στα center back, αν και το παλικαράκι ο Λάτσης είναι, ναι, από τους αυτούς που βάζω στη δεξιά μεριά. Ναι. Πάρα πολύ καλά μαρκαρίσματα. Είναι Λάτσι πάντως, γιατί άμα ήταν Λάτσις είπαμε δεν θα παίζει ποδόσφαιρο. Πού να παίξει ο Λάτσι ποδόσφαιρο, αλλά Λάτσι λέγεται, ξένος είναι. Ναι. Αν είναι ξένο το παιδί. Βέβαια. Όχι κι αν είναι το παιδί, έχει προσόντα, πάει δυνατά. Νομίζω δυνατά. Σλοβαίνος, νομίζω Σλοβαίνος. Δεν πάει αλήτικα. Mm-hmm. Καμιά φορά το νέο της ηλικίας το κάνει, πάει λίγο πιο δυναμικά από ό,τι πρέπει. Δεν είναι αλήτικο παιδί, πολύ δυνατό. Αν δουλέψει λίγο και πάνω από εδώ, mm-hmm, με τα βάρη και όλα αυτά, θα γίνει μια σεντερμπακάρα και θα χαιρόμαστε να τον βλέπουμε. Μάλιστα. Πιθανολογώ, έτσι. Πάμε να δούμε φάσεις. Ευκαιρία Ολιβέιρα από πάσα Τάνκοβιτς. Εκεί να πω ότι γενικά έχουμε μπερδευτεί. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη στο θέμα της ανανέωσης ή όχι και του Ολιβέιρα και του Λιβάγια. Βγαίνει. Ένας από τους δύο, να δώσω συμβουλή. Έναν από τους δύο, κύριε Μελισσανίδη, άστο να πάει στην Ευχή της Παναγίας. Διάλεξε εσύ ποιο θες. Ναι. Άστο να φύγει. Εγώ θα διάλεγα να κρατήσω του Λιβάγια πάντως. Και εγώ, τι. Νομίζω δεν θέλει και πολύ, άμα τους βάλεις στο ζύγι και γίνεται εύκολη αυτή η απόφαση επειδή είναι πολύ καλός ο Σαριφάρτ. Ναι, είναι πολύ καλός και πολύ πειθαρχημένος και πολύ τακτικός. Βέβαια δεν βγαίνει σε μεγάλες, όπως παλιά τον ξέραμε, σε μεγάλες κούρσες που έβγαινε. Και δεν παίρνει, αυτό το παίρνει το μέρος ο Λιβάγιας, αυτό το ρόλο. Mm-hmm. Ο Σαριφάρτ είναι πιο περιοχάτος πια. Ναι. Όταν παίζουν δηλαδή δυο τους, καμιά φορά ο άλλος αριστερά,
ο Ασαριφάν κοιτάζει να μην έχει τόσους μεγάλους χώρους στις διαδρομές. Το χαμαλίκι το κάνει ο άλλος, ο οποίος και αυτός μέσα στην περιοχή, αν τον είχαμε, θα βλέπαμε ωραία πράγματα από το Λιβάγια, τα οποία δεν τα δούμε, γιατί παίζει εκεί που παίζει. Είναι λάθος για μένα. Ναι, από την άλλη βέβαια παίζει εκεί που παίζει, γιατί γουστάρει και αυτός να, να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Θέλω πισινός κι αυτού. Ευκαιρία Σακόφ από Πάσα Γκαρσία έχω στις σημειώσεις μου. Εδώ είναι η φάση με τον Γκαρσία, ο οποίος βέβαια μας έχει ήδη συστηθεί το πόσο εύκολο του είναι να στείλει την μπάλα όπου σημαδέψει, έτσι. Είναι πολύ ασυσταδόρος αυτός. Μπορεί και από μακρινή, δηλαδή ειδικά από μακρινή φάση, ειδικά από μακρινή απόσταση να σημαδέψει πολύ καλά πόδια. Mm-hmm. Να δούμε το 2-0 του Γκαρσία ύστερα από ασίστ του Μάνταλου. Εδώ είναι η φάση. Είναι πολύ μεγάλο το κενό στην άμυνα του Απόλλωνα, αλλά ο Γκαρσία όπως πρέπει θα μπει κάθετα και επίσης όπως πρέπει ο Μάνταλος ουσιαστικά θα... Ο Μάνταλος άμα βρει χώρο είναι καλός παίκτης. ...του δώσει παρεβάλλε. Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά είχαμε αυτά. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε... ναι, να πάμε να δούμε μια πιθανή εντεκάδα της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι στην Τούμπα. Εδώ που φαίνεται να το αλλάζει, ουσιαστικά θα έχει Σιμόες, Γαλανόπουλο, δύο για μένα καθαρά εξάρια. Βέβαια σε αυτό το σχήμα ο Γαλανόπουλος θα είναι το οχτάρι, ο Σιμόες το εξάρι και ο Μάνταλος το δεκάρι με Τάνκοβιτς, Γκαρσία και Λάτσι, Ολιβέιρα. Το Λάτσι θα βάλει δεξί στόπερ, λες, γιατί έχει αριστερό πόδι να κλείσει το ανάποδο του πιτσιρικά του ΠΑΟΚ. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Δεν ξέρω άμα έχει υποστεί τέτοια ανάλυση το γράφημα. Όπως ο Σιμόες, επειδή είναι πιο ταχυδυναμικός, όχι ότι ο Γαλανόπουλος δεν βελτιώθηκε, νομίζω να πάει ανάποδα. Γιατί θα φυλάξουν πιο πολύ τον... Πάντως, με αυτό το σύστημα, Κωστή, ο Χιμένεθ πιστεύω ότι μπορεί να βρει γκολ είτε από το Σιμόες είτε από το Γαλανόπουλο. Και ας έχει υπεροπλία μπροστά με Μάνταλο, Γκαρσία, Τάνκοβιτς, Ολιβέρα, γιατί πατάνε και οι δύο περιοχή. Ναι. Έτσι, και σουτάρουν και από μέση μακρινή απόσταση. Θέλει γκολ αυτός, έτσι άμα παίξει θέλει γκολ. Αυτός έχει να πιάσει τώρα, το πρόβλημά του είναι εκεί που παίζει ο Μπακάκης και οι δύο center back, πώς θα πάει. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα πολύ να δω μονομαχία Λάτσι. Mm-hmm. Με Κρύμψικ, ναι. Να το δώρει στα δύσκολα το πιτσιρίκ. Πώς αντέξει. Βέβαια να πω ότι προπονήθηκε κανονικά ο Τσιγκρίτς και ο Ασαριφάρτ, ο οποίο, κάτι που σημαίνει ότι είναι στην διακριτική ευκαιρία του Χιμένεθ, θα τους βάλει βασικούς, έτσι. Ο Χιμένεθ, σε αυτή την ΑΕΚ, επειδή είναι καλά εξτρέμ, δεν ξέρω με τον υγιή Τσιγκρίτς αν θα τολμήσει να το βάλει σε ζώνη ή αν θα το βάλει... Θα γυρίσει σε κάνα δύσκολο μάτς 3-5-2, 3-4-3. Πάντως εγώ σου θυμίζω... Γιατί το έχει παίξει πολλές φορές το 3-5-2. Ότι ο Τσιγκρίσκι τα είχε πάει πολύ καλά, τα πήγαινε πολύ καλά παραδοσιακά σε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και ειδικά κόντρα στο Σέρβο, τον Μπρίγιοβιτς. Ο Σέρβος με τον Τσιγκρίσκι στα καλά τους, ναι, δίνανε μεγάλες μάχες. Ναι, ναι. Και τίμιες μάχες. Και σε τελικούς και... Και το δυσκόλευε πολύ και επειδή ο Πρίγιοβιτς στο σωματότυπο μοιάζει πολύ με τον καινούριο τον... Δεν τον έπαιζε ζώνη ο Χιμένεθ, τον έβαζε κολλητό. Ναι. Ένα γουμάρι, ψηλό δυνατό, άλλο ένα γουμάρι ο Ιησούς, σαν τον Ιησού Χριστό μοιάζει. Ναι, ναι, ακριβώς. Γκρίσκι, δύο, αλλά και επειδή είναι πεδαράδες και οι δύο στα καλά του ο Τσιγκρίσκι, δίναν μεγάλες μάχες αλλά και τίμιες μάχες. Μήπως το ξαναδούμε αυτό. Είτε βρισκές είχαμε, ήταν πολύ τίμιες μάχες. Μήπως το ξαναδούμε αυτό, έτσι, Τσιγκρίσκι, Κρύεμτσικ, μεθαύριο. Λοιπόν, τώρα, τι χρόνο έχουμε, κάτι έχουμε ακόμα. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Κουρμπέλη για κανένα μήνα και εκεί έχει θεματάκι ο Μπόλωνη. Έκανε τελικά εγχείρηση στους κοιλιακούς. Α, το παλικάρι, γιατί σύνδρομο είχε. Ναι, ναι. Περαστικά να πούμε. Εδώ βλέπουμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός όταν απουσιάζει ο Κουρμπέλης. Σε 29 παιχνίδια έχει 10 ήττες, 8 ισοπαλίες, 11 ήττες. Και το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο από τη στιγμή που ο Μαουρίτσιο
προέρχεται από COVID και δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του για να βγάλει 90 λεπτό. Πώς σε είπα, ψοφάλογο πήρες εκεί. Όχι ρε φίλε. Στο Χαριλό με 15 έπαιξε. Μα τώρα το να δει, εσύ δεν έχεις πει ότι δεν θα κρίνεις αυστηρά παίκτες που έχουν περάσει κορονοϊό. Ναι, σωστά, ναι. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ναι, ναι, έκανε εδώ με την Νεάπολη. Αυτό. Λοιπόν, καλά. Τι κάνει ο αυτό το δάμε, έτσι να το ξανάδαμε, το εμπεδώσαμε. Λοιπόν, έχουμε πιθανή εντεκάδα για να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο Μπόλωνη. Έχει Μαουρίτσιο, Αλεξανδρόπουλο και Βέλεθ. Βλέπω το Βέλεθ να καθιερώνεται εκεί πέρα στα χαφ, αλλά ξέρεις τι κάνει, αυτό που έχει πει, τον βάζει λίγο μπροστά από τα στόπερ, δεν τον έχει. Δεν τον αμολάει. Ναι. Γιατί αυτός είναι λίγο απίθαρχος, αμολιέται. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, είναι η ίδια εντεκάδα με αυτή που κέρδισε τον Άρη. Τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει εντός με τον Όφη, αλλά θα ξαναδούμε Ιωαννίδη, Εμμανουηλίδη, Καμπετσί. Γιατί ο Καρλίτο και ο Μακέτα, τι γίνεται με αυτούς. Καλά, είναι στον πάγκο. Είναι επιλογή του Μπόλωνη η τριάδα μπροστά, δεν είναι ανάγκη, αυτό θέλω να πω. Δεν ήταν κακή με τον Άρη, αλλά δεν τους βοήθησε καθόλου ο τέταρτος. Δεν έμεινε, είχε μεγάλο πρόβλημα και καλά χάφ ο Άρης και ο Αλεξανδρόπουλος δεν τον είδα να βγαίνει μπροστά ή με εντολή επειδή τους έκλεισε ο Άρης, γιατί έχασε και δυνάμεις ο Παναθηναϊκός. Κάποιοι στο Παναθηναϊκό μου λένε ότι φίλαθλοι, αυτός λέει ο Μπόλωνη τους έδωσε 10 μέρες άδεια. Και σε όλα τα μάτς, μετά το 60-65, κρεμάει σαν τα βυζιά της γριάς, λέει ο Παναθηναϊκός. Παρατήρησε τον αμπολί. Όχι, αυτό ισχύει, αλλά αν έχει ένα μείον ο Μπόλωνη, μέχρι τώρα είναι το ότι διαβάζει καλά τα μάτς, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει ένα παιχνίδι από τον πάγκο παρεμβαίνοντας. Βέβαια ναι, θα μου πεις, ναι, με ό,τι υλικά έχει, μαγειρεύει κιόλας. Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Να κλείσουμε λίγο με την Liverpool. Είδαμε νωρίτερα σε κάρτες τα αρνητικά σερί που έχει κάνει και έχει ενδιαφέρον τώρα πλέον γιατί οι δύο ομάδες του Manchester φαίνεται να παίρνουν ένα μικρό προβάδισμα. Υπάρχει Liverpool και νομίζω αυτή η τριάδα δεν θα παίξει μέχρι το τέλος για την Premier League. Έτσι. Λοιπόν, United, City, Liverpool και City. Και City. Η United είναι 2 βαθμούς μπροστά από τη City. Η City έχει ένα μάτς λιγότερο. Θα δούμε σε αυτή την κούρσα τι θα γίνει μέχρι τέλος. Δεν είναι καλά οι ομάδες, δεν είναι πολύ καλά. Είναι λογικό σε αυτούς τους ρυθμούς παίζοντας 3 μάτς την εβδομάδα. Σε χαμηλό επίπεδο από τη μέση και κάτω, όταν τρέχουν το ίδιο, πρεσάρουν σε ταχύτητα οι μικροί, ανταγωνίζονται, δεν βρίσκουν εφηδιασμούς η Liverpool, πάντα έβρισκε ανοιχτό πεδίο σε πολλά 90 λεπτά, 5 φορές 90 λεπτά. Έβρισκε ανοιχτό τον αντίπαλο. Έβρισκε γιατί το επιδίωκε και η ίδια αυτό να συμβεί. Ναι. Με τρεις πάσες, πα, τώρα αυτό το πράγμα. Τη βλέπω, έχει πολύ τη μικρή πάσα βάλει. Μα τώρα επειδή ακριβώς αυτό το πράγμα δεν το αντέχει από πλευρά φυσικής κατάστασης, της έχει γυρίσει μπούμεραγκ. Και δεν έχει και χάφ να πάρει μεγάλες κατοχές. Όλοι είναι οχτάρο, εξάρια, δυνατή, να πιέσουν τον αντίπαλο χαφ να την κλέψουν και να δώσουν μια γρήγορη πάσα. Δηλαδή παρατήρησα ότι οι χαφ της Liverpool είχαν αυτό το χαρακτηριστικό. Ήταν πιεστικοί, δυνατοί, κλέβανε και είχαν μια πάσα ευνηδιασμού. Βέβαια, να πούμε ότι έχει πολλές απουσίες τα μετόπισεν, γι' αυτό και στα τελευταία δύο μάτς έχουν παίξει στόπερ δύο χαφ. Δεν συμβαίνει συχνά να παίξει ο ένας, στην Κουρμπέλη που το έχουμε δει πολλές φορές. Αλλά τώρα έχει παίξει σε παιχνίδι με τη United, με Henderson και Φαμπίνιο, με τα δύο χαφ της στόπερ. Οπότε αυτό γίνεται ντόμινο μετά, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πάμε στο challenge για να κάνουμε ένα καλό φινάλε. Να είσαι εδώ τώρα. Τι θα πιάσεις και τι θα πιάσουμε γενικά. Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ. Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ. Άντερ. Άντερ. Εγώ θα πω άσο. Η Λάρισα έχει 7 ήττες στα τελευταία 10 μάτς. Τώρα με το Φίστα θα τη συμμαζέψει στο πολύ Άντερ. Mm-hmm. Θα δούμε κακό παιχνίδι πιστεύω και θα πάει σε χαμηλό, έτσι νομίζω.
Μάλιστα. Απόλλων Σμύρνης Άρης. Αυτό βλέπω over το παιχνίδι. Over. Εγώ θα πάρω διπλό. Ο Απόλλωνας κάνει νίκες πιο εύκολα μακριά από τη Ριζούπολη. Παναθηναϊκός Όφη. Goal, goal. Goal, goal. Θα πάρω άσο. Ατρόμητος Ολυμπιακός. 2-3 γκολ, 1-90. 2-3 γκολ. Ωραία, θα βάλω κι εγώ εδώ ένα σύνθετο. Διπλό με άντερ 3,5. Πανετολικός Λαμία. Διπλό. Διπλό, Εγώ ισοπαλία. ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος. Άσος. Άσος. Κι εγώ άσο. Και πάω ΚΑΕΚ. Άσο over και goal goal. Άσο over και goal goal, Μάλιστα. Ναι. Εγώ χ. 2-1 το βλέπω. Εντάξει, το καταλάβαμε. Και πιστεύω θα δούμε καλή μπάλα. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά θα πορευτούμε. Μένει λίγο για να φωτογραφηθεί και για το social media οι προτάσεις μας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, στις 6 το απόγευμα, με το επόμενο δοκάρι και μέσα. Αύριο, Bet Weekend, στις 4.30. Να είστε καλά.